Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα ενδιαφέρον γράμμα σήμερα για ένα ενδιαφέρον vlog. Η φίλη έχει βάλει τίτλο «Μητέρα με ναρκισιστικές τάσεις». Διαβάζω το mail της. «Αγαπημένη μου Θέκλα, σε παρακολουθώ καιρό, έχω διαβάσει το βιβλίο σου για το ψυχολογικό πόλεμο και ετοιμάζομαι να διαβάσω τον έρωτα τον αδιάγνωστο. Σου γράφω να μοιραστώ την εμπειρία μου, όχι τόσο για να καθοδηγηθώ, καθώς λαμβάνω ψυχοθεραπεία τα τελευταία 6 χρόνια. Περισσότερο όμως για να πάρουν κουράγιο όσες και όσοι πιθανόν έχουν παρόμοιες εμπειρίες που ίσως τους βοηθήσει να ανοιχτούν ή να το αποδεχθούν. Ο λόγος που σου γράφω είναι για τους γονείς μου, κυρίως για τη μητέρα μου και θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο σύντομο γίνεται. Οι γονείς μου παντρεύτηκαν από έρωτα. 23 ο μπαμπάς μου και 20 η μαμά μου. Μετά από 2 χρόνια ήρθα στον κόσμο εγώ και μετά από 8 χρόνια ο αδερφός μου. Οι γονείς μου δεν είχαν επικοινωνία μεταξύ τους. Είχαν διαφορετικά θέλω ο ένας και ο άλλος και φυσικά αυτά τα ανακάλυψαν εντός του γάμου τους. Ο μπαμπάς μου ήταν από μια οικογένεια όπου η μαμά του ήταν αγία εντός εισαγωγικών, δεχόταν τα πάντα, δεν έλεγε κουβέντα, ήταν ταπεινή και φρόνιμη και της εκκλησίας. Τον μπαμπά του τον έχασε όταν ήταν 20 ετών. Η μαμά μου είναι από μια οικογένεια όπου η γιαγιά μου ήταν αυστηρή, αγέλαστη, δεν χόρευε, δεν πήγαινε στη θάλασσα, δεν βαφόταν, δεν χαιρόταν σε αντίθεση με τον παππού μου. Η γιαγιά μου ήταν χειριστική απέναντι στη μαμά μου μέχρι και λίγα χρόνια πριν πεθάνει, προσπαθούσε και να τη χειριστεί και να είναι επεμβατική στη ζωή της. Η δε αδερφή της ήταν ίδια ακριβώς. Ήταν πιο ασχημούλα από τη μαμά μου, οπότε τη ζήλευε. Την έδινε στη γιαγιά μου αν η μαμά μου πήγαινε να κάνει κάτι που δεν άρμοζε και ήταν και αυταρχική. Για να καταλάβεις, όταν ήταν κοντά στα 50-55 τους, έχουν μικρή διαφορά ηλικίας, ήρθαν στο σπίτι με τον άντρα της και μέχρι να φτιάξει η μαμά μου τους καφέδες, αυτή της άλλαζαν διαρρύθμιση στα έπιπλα. Έτσι γιατί τους φαινόταν αλλιώς πιο ωραίο. Φοβερά προβλήματα και φοβερό μπούλινγκ. Ο δε πατέρας μου της έλεγε, της μάνας μου, «Αν δεν με αφήσεις ελεύθερο, με έχασες» και η μαμά μου δεν μιλούσε. Μέχρι που δεν άντεξε να μεγαλώνει μόνη 2 παιδιά και ο μπαμπάς μου να εξαφανίζεται, να πηγαίνει ταξίδια, να βγαίνει έξω και να μην την παίρνει μαζί του. Χώρισαν όταν ήμουν εγώ 12 και ο αδερφός μου στα 6. Από εκεί ξεκινάει το μαρτύριό μου. Η μαμά επί 3 χρόνια είχε πέσει σε βαριά κατάθλιψη. Την βρίσκαμε να κλαίει στα πατώματα, να σπάει φωτογραφίες του γάμου της μπροστά μας. Να μην γελάει, να είναι όλο νεύρα. Στο σπίτι δεν είχαμε λόγο, όλα γίνονταν όπως ήθελε αυτή. Επίσης, μας ενέπλεκε σε οικογενειακές αποφάσεις. Που τι δουλειά είχαμε εμείς τα παιδάκια να ασχολούμαστε με οικογενειακές αποφάσεις. Τι δουλειά. Δούλευε 2 και 3 δουλειές για να μας μεγαλώσει και ασχολούταν με τίποτε άλλο και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο παρά με τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αλλά το χειρότερο ήταν ότι ξεσπούσε κυρίως επάνω μου. Δεν ήθελα να καθίσω στο σπίτι. Βασικά δεν μπορούσα. Μου ορμούσε για το οτιδήποτε. Μπούλινγκ κανονικό. Επί καθημερινής βάσεως, όχι αεραιά και πού. Εγώ για να ξεφεύγω άρχισα τις καφετέριες και τις παρέες. Εκεί που ήμουν μαθήτρια του 18, ξαφνικά έπεσα στο 15, στο 13 και μέχρι το τέλος του λυκείου έμεινα και σε κάποια μαθήματα μετεξεταστέα. Τα έκανε αυτά γιατί ήξερε ότι δεν μπορώ να πάω να μείνω στον πατέρα μου. Επειδή πρώτον ο πατέρας μου έμενε σε ένα χωριό 50 χιλιόμετρα μακριά, ενώ εμείς σε μεγάλη πόλη, αλλά και δεν με ήθελε να ζήσω μαζί του, καθώς με το που χώρισε ο πατέρας μου είχε βρει την ελευθερία που ζητούσε. Ο μπαμπάς μου δεν έπρεπε να κάνει οικογένεια. Κατά τη διάρκεια του γάμου του ανακάλυψε ότι είναι ομοφιλόφιλος. Εγώ το έμαθα τυχαία στα 10 μου και το συζήτησα με τη μαμά μου στα 19 μου. 9 χρόνια το κράτησα μυστικό και δεν το είπα σε κανέναν, ακόμα και όταν δεν ήξερα τι μπορεί να συμβαίνει ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου, το ένστιχτό μου μου έλεγε ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να το πω. Μεγαλώνοντας έτσι λοιπόν, καταρχήν νόμιζα ότι όλες οι μανάδες είναι έτσι, ότι όλες οι οικογένειες είναι δυστυχισμένες. Δεν ζήλευα ποτέ και πάντα έψαχνα τρόπο να δω τι μπορώ να βελτιώσω. Την τελευταία φορά που όρμηξε η μάνα μου επάνω μου για να με χτυπήσει, ήμουν 21 χρονών.
Με τα χρόνια κάπως ισορρόπησε η κατάσταση, δεν είχαμε αυτά τα καθημερινά θέματα, είχε αρχίσει και να προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή της η μάνα μου, δεν τα κατάφερε τελικά και κάπως έτσι στα 30 μου έφυγα από το σπίτι για να ζήσω με τον τότε επίδοξο πρίγκιπα, ο οποίος στα 5 χρόνια της συμβίωσης μου μαζί του ανακάλυψε ότι είχε μείζωνα κατάθλιψη από τα 16 του, με 4-5 διαφορετικά σύνδρομα και με καθημερινές κρίσεις πανικού. Τότε δεν ήταν και το ίντερνετ τόσο διαδεδομένο, προσπαθούσα να αντλήσω πληροφορίες για το τι συμβαίνει, τον παρακολουθούσε ψυχίατρος και του έδινε χάπια, την οποία ψυχίατρο είδαμε και μαζί, και του συνιστούσε η ψυχίατρος να μην πάει σε ψυχολόγο, καθώς μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια καταστάσεις που θα τον χειροτερέψουν. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη ότι αν κάποιος έχει κατάθλιψη και πάει στο ψυχίατρο, δεν είναι καλή ιδέα να πάει σε ψυχολόγο, γιατί μπορεί να έρθουν καταστάσεις στην επιφάνεια που θα το χειροτερέψουν. Ίσα-ίσα η ψυχοθεραπεία βοηθάει. Κακοποιητική σχέση, λέει η φίλη, με τον άντρα μου. Σε αυτά τα 5 χρόνια άρχισα να μαραζώνω, πήγα στα 135 κιλά, ήμουν αγνώριστη και σε συνεχές στρες. Οι δικοί μου δεν εστίαζαν σε μένα και στο πώς θα με βοηθήσουν να ξεφύγω. Ο αδερφός μου ήταν τύπου κάνει ό,τι θες. Ο μπαμπάς μου ήταν υποστηρικτικός, αλλά μέχρι στο σημείο να μην πρέπει πρακτικά να με βοηθήσει, και η μάνα μου με κατηγορούσε για την επιλογή μου. Και η μόνη λύση που μου έδωσε ήταν μάζεψέ τα και έλα στο σπίτι. Εγώ στη σκέψη ότι θα ξαναγυρίσω στη μάνα μου, προτιμούσα να μείνω στην κακοποιητική σχέση, να έχω αποκοπεί από τους πάντες και να περιμένω ένα θαύμα να αλλάξει η ζωή μου. Τελικά χώρισα, αλλά για καλή μου τύχη άρχισα να κάνω καριέρα στη δουλειά μου και έφυγα σε άλλο μέρος μακριά. Μπράβο. Ο αδερφός μου, μια άλλη ιστορία. Ο αδερφός μου γεννήθηκε με κάποια θέματα. Από μωρό έμπαινε και έβγαινε στα χειρουργεία για να βελτιωθεί η όψη του προσώπου του, καθώς και οι λειτουργίες του, των οργάνων που είχαν θέμα. Η μαμά μου είχε αδυναμία στον αδελφό μου σε σημείο που κάποια στιγμή το αποδέχτηκα τόσο που το κορυδεύαμε μπροστά μας. Έτυχε να πάρει γάλα για τον αδερφό μου, γάλα για το σκυλί και για μένα δεν πήρε. Το λέγαμε και γελούσαμε. Στα 30 του της κάνει το coming out του αδερφός μου ότι είναι ομοφιλόφιλος, ότι έχει μια σχέση με ένα παιδί από το εξωτερικό και ότι θέλουν να παντρευτούν και να υιοθετήσουν παιδάκι. Η μαμά μου ήθελε να ξυρίσει το κεφάλι της. Ευχόταν να ήταν καλότερα ναρκωμανής. Ήθελε να πεθάνει και διάφορα τέτοια. Φοβερά ομοφοβική η μητέρα, εξαιρετικά. Εγώ ήμουν ενδιάμεσος κρίκος, ώστε και η μαμά να το αποδεχθεί, ώστε να νιώθει εκείνη καλύτερα, αλλά και ο αδελφός μου να μην νιώθει απόρριψη από το γονιό που μέχρι τώρα του είχε αδυναμία. Πολλή δουλειά, πολλή κουβέντα, πολλή στήριξη της έκανα. Η μητέρα μου αρνείται ακόμα και τώρα να πάει σε ψυχολόγο. Του στήριξα πραγματικά και με όλο μου το είναι. Και πρέπει κάτι να κατάφερα, γιατί παρόλο που είναι αγκάθι μέσα της, το αποδέχθηκε, δεν τον κάνει να νιώθει άσχημα και έχει πάει και 2 φορές να το δει. Και ο αδερφός μου, για να μας το ανταποδώσει όλο αυτό, είχε κλείσει να παντρευτεί τον Απρίλιο του 20 και ενώ είχαμε κλείσει εισιτήρια, ρούχα, δώρα να πάμε, μας έπιασε η καραντίνα και τελικά ο αδερφός μου δεν ακύρωσε το γάμο του και παντρεύτηκε μόνο με τους συγγενείς του συντρόφου του και εμείς το βλέπαμε live από το Facebook. Λες και ήταν ορφανός, γάμο της φάσης, ε! Όταν είπα στον αδερφό μου να έρχεται πιο συχνά να βλέπει τη μαμά έστω και για ένα Σαββατοκύριακο, με απάντησε ότι θέλει να δει και άλλα μέρη. Ωραίος αδερφός, θέλει να δει και άλλα μέρη. That's the spirit. Δεν τρέχουμε τη μητέρα με ναρκισιστικές τάσεις ξοπίσω. Επίσης δεν έχει έρθει ούτε μία φορά να τη δει χωρίς το σύζυγό του. Επίσης μου είπε ότι ποτέ δεν θα την έφερνε για πάνω από 10 μέρες να έρθει να το δει. Εγώ είμαι 44 και μέχρι τώρα δεν έχω φιλήσει άνδρα μπροστά στη μαμά μου. Ο αδερφός μου το κάνει επί τούτου για να επιβάλλει την επιλογή του. Μπορούσε να το αποφεύγει. Όλα αυτά στα λέω για να φτάσουμε στο σήμερα. Όταν η μαμά μου βγήκε στη σύνταξη, η αλήθεια δούλεψε πάρα πολύ και πολύ σκληρά στη ζωή της, εμείς ήμασταν μακριά. Οπότε αναγκάστηκε κάπως να βγει, να κάνει παρές, άρχισε να πηγαίνει σε χορευτικά, να έχει σεβασμό από τους γύρου της, να είναι δημοφιλής και ήταν γεμάτη. Παράλληλα όμως αυτή η ελευθερία, σύν ότι είχε επιτέλους λύσει το βιοποριστικό, άρχισα να τη βλέπω, έχει επιφέρει σε αυτήν περίεργες συμπεριφορές. Τη μία εβδομάδα ήταν φίλη με κάποια και την εκθίαζε, την άλλη την κατηγορούσε. Προσπαθούσε να βρίσκεται συνέχεια σε επίκεντρο θαυμασμού και όποια δεν την πένευε την κατηγορούσε. Μου περιέγραφε συμπεριφορές της που εγώ τη μάλωνα και της έλεγα αυτό που έκανες ήταν ακραίο και αγενές και μου έλεγε «Δεν με νοιάζει, καλά έκανα». Για ασήμαντα πράγματα
που μπορούσε απλώς να τα αγνοήσει. Δεν της έφτανε. Ήθελε να δείξει στον άλλον ότι τον απορρίπτει. Εγώ τη μάλωνα και της μιλούσα συνέχεια για το τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Γονεοποίησε κανονική εσύ και η μάνα σου, γονεοποιημένο παιδί. Και ερχόμαστε στην καραντίνα. Κλεινόμαστε όλοι μέσα, εγώ σε νησί, αυτή σε πόλη, ο αδερφός μου στο εξωτερικό. Χάνει όλες τις δραστηριότητες και βλέπω ότι η κατάσταση της γκρίνιας και του να τα βλέπει όλα αρνητικά μεγαλώνει. Αλλάζει όλα αυτά, αποδέχτες ήταν άλλοι, οπότε δεν με επηρέαζε. Μέχρι που έγινε και αυτό. Είχα να τη δω σχεδόν ένα χρόνο και τη φέρνω για ένα μήνα εδώ που μένω. Σε ημερομηνίες που εκείνη διάλεξε και με διάρκεια που επίσης εκείνη διάλεξε. Και ξαναέζησα την εφηβεία μου ξανά. Από το να βάλω την καφετιέρα μου πάνω στο στεγνοτήριο γιατί το δώσει άλλος ένα καφέ κάνω τη μέρα να μην πιάνει χώρο, μέχρι του να πετάει πράγματα μου που θεωρούσε ότι είναι βάρος και αχρίαστα. Μέχρι και στο αν τραβιέμαι ή όχι με έναν που είχα παλιότερα σχέση. Είμαι εξαιρετική μαγείρισα και δεν έφαγε ούτε μία φορά από όσες μαγείρεψα. Έβρισκε τέτοια κουσούρια που δεν μπορούσε καν να τα φάει. Και την άφησα να μαγειρεύει χωρίς να μου αρέσει πλέον η μαγειρική της, μόνο και μόνο για να είναι χαρούμενη αυτή. Και σε εκείνο το μήνα που μου μιλούσε τόσο άσχημα, που προσπαθούσε να μου επιβάλλει τα δικά της, φυσικά και με υποστήριξη από την ψυχολόγο μου, επιτέλους τα είδα καθαρά μπροστά μου. Δεν έφταιγα εγώ. Δεν ήμουν λίγη. Δεν ήμουν κακιά. Απλώς ήμουν ένας ξεχωριστός άνθρωπος που έχοντας έναν μπαμπά διάφορο και μια μαμά αυταρχική και αποδεχόμενη μόνο όσα θεωρούσε εκείνη σωστά, εγώ ένιωθα ελαττωματική και σπασμένη λίγη. Ότι δεν αξίζω κάτι παραπάνω. Ότι δεν ταιριάζω. Και δεν ήταν έτσι. Αυτό είναι το ζουμί όλου του email. Το ξαναδιαβάζω. Και σε εκείνο το μήνα που φιλοξενούσα τη μάνα μου, η οποία μου μιλούσε τόσο άσχημα, που προσπαθούσε να μου επιβάλλει τα δικά της, φυσικά και με υποστήριξε από την ψυχολόγο μου, λέει φίλη, επιτέλους τα είδα όλα καθαρά μπροστά μου. Δεν έφταιγα εγώ. Δεν ήμουν λίγη. Δεν ήμουν κακιά. Απλώς ήμουν ένας ξεχωριστός άνθρωπος που έχοντας έναν μπαμπά διάφορο και μία μαμά αυταρχική και αποδεχόμενη μόνο όσα θεωρούσε εκείνη σωστά, εγώ ένιωθα ελαττωματική και σπασμένη, λίγη, ότι δεν αξίζω κάτι παραπάνω, ότι δεν ταιριάζω. Και δεν ήταν έτσι. Για πρώτη φορά στάθηκα εγώ στον εαυτό μου. Για πρώτη φορά είπα όχι σε όλα όσα δεν ήθελα να πω ναι. Δεν υπέκυψα σε κανέναν συναισθηματικό εκβιασμό και εκείνη δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Γιατί πάντα κάπως με κατάφερνε κι ας αντιδρούσα. Κάνω προσπάθεια μέσα μου να την συγχωρέσω. Δεν φταίει αυτή. Κακοποιήθηκε συναισθηματικά και καταπιέστηκε από τους πιο κοντινούς της ανθρώπους. Αυτούς που θα έπρεπε να της δώσουν φτερά, αγκαλιά, αγάπη και ασφάλεια. Έμεινε στα 32 της μόνη με δύο παιδιά και μας μεγάλωσε με πολλούς κόπους. Τα βάζω με τον εαυτό μου μόνο γιατί δεν μπόρεσα εγώ να του σταθώ και να τον υποστηρίξω όταν στη συνέχεια όλα όσα πέρασε από όλους αυτούς τα υπέστην εγώ ίδια. Έπρεπε να φτάσω στα 44 για να καταλάβω ότι δεν είχα πρόβλημα εγώ και ότι τα πιο όμορφα χρόνια που θα έπρεπε να ζω ανέμελα και να διαβάζω και να τα ζήσω όπως πρέπει, τα έζησα σε ένα σπίτι με κλειστά παντζούρια, φωνές, κλάματα και θλίψη που δεν σωνόταν ποτέ. Και γυμνάστηκα τόσο με αυτές τις συμπεριφορές που κατέληξα να τις βρίσκω υποσυνείδητα στους εκάστοτε συντρόφους μου. Γιατί. Αυτά είχα να σου πω, Θέκλα μου, και εύχομαι πραγματικά αν τα ακούσει κάποιος ή κάποια που να μπορεί έστω και λίγο να ταυτιστεί, να ξέρει ότι έχει επιλογή. Ότι οι επιλογές του έχουν αξία, άσχετα αν είναι αποδεκτές και ότι δεν φταίει ο ίδιος, δεν είναι λίγος, δεν είναι άχρηστος. Και όπως είπε και ο Νέλσον Μαντέλα, εγώ είμαι κυρίαρχος της μοίρας μου, εγώ είμαι καπετάνιος της ψυχής μου. Σε ευχαριστώ και σε φιλώ. Και εγώ, φίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το mail που μας έγραψες, γιατί μας έχεις δώσει την ευκαιρία, ακούγοντας την ιστορία της οικογένειάς σου και τη δικιά σου ιστορία στην ουσία, ακούγοντας τη δικιά σου ψυχολογική ιστορία, να δούμε στην πράξη αυτό που είχαμε πει πριν δύο μέρες στο vlog για τη μιζέρια μου φταίω εγώ ή φταίνε οι άλλοι. Για εμένα έτσι περίεργο τρόπο, συμπτωματικό, έρχεται η δικιά σου ιστορία να δώσει μια εικόνα σε εκείνο το vlog. Είσαι άτυχη.
Υπήρξες άτυχη γιατί έχεις γεννηθεί σε μια οικογένεια όπου οι γονείς σου και οι δυο απαιδευτοί και οι δυο πνευματικά καλλιέργητοι και οι δυο ψυχοσυναισθηματικά ανώριμοι προχώρησαν στη δημιουργία οικογένειας προτού οι ήδη γνωρίσουν τον εαυτό τους και ανακαλύψουν τον εαυτό τους. Έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι ότι ψυχολογικά η ηλικία της εφηβείας τελειώνει γύρω στα 26 για τα κορίτσια και γύρω στα 28 για τα αγόρια. Άρα τόσο η μητέρα σου όσο και ο πατέρας σου έκαναν επιλογή συντρόφου όντες ακόμη έφηβοι. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο και καθόλου παράδοξο και καθόλου παράξενο ότι στην πορεία ανακάλυψαν και πραγματικά είναι. Ο πατέρας σου ανακάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος, μάλλον αποδέχθηκε ότι ήταν ομοφυλόφιλος, ότι είναι ομοφυλόφιλος. Και η δε μητέρα σου συνειδητοποίησε προφανώς ότι είχε κάνει κακή επιλογή συντρόφου, γιατί όταν επιλέγεις έναν άντρα ο οποίος θέλει να διασκεδαζεί μόνος του, σε αφήνει να φορτωθείς εσύ όλα τα οικογενειακά βάρη, σίγουρα δεν πρόκειται για καλή επιλογή συντρόφου. Περιγράφεις για το οικογενειακό περιβάλλον της μάνας σου, το οποίο προετοίμασε το έδαφος ώστε η μητέρα σου να κάνει κακές επιλογές. Αυτοί οι δύο γονείς έκαναν εσάς τα παιδιά, εσύ είσαι το μεγαλύτερο παιδί, προφανώς είσαι και ο πιο δυνατός χαρακτήρας, είσαι και η πιο δυναμική προσωπικότητα, είσαι το πρόσωπο που ψάχνει να καλυτερεύει τη ζωή του και τη ζωή των άλλων ανθρώπων, φορτώθηκες εσύ τα βάρη, γονιοποιήθηκες, στην ουσία μεγάλωσες ψυχοσυναισθηματικά εσύ τη μητέρα σου. Η μητέρα σου μπορεί να είχε έγνοια να δουλεύει και δύο και τρεις δουλειές για να σας μεγαλώσει και να έχει έγνοια τον οικογενειακό προϋπολογισμό κτλ. Όμως δεν μπορούσε να διαχειριστεί συναισθηματικά πράγματα. Το γεγονός ότι εσύ μπήκες στη διαδικασία να τη βοηθήσεις να αποδεχθεί την ομοφυλοφιλία του γιού της, να μην καταστραφεί η σχέση της με τον αδερφό σου κλπ. Κλπ. Δείχνει ακριβώς ότι εσύ έπαιζες το ρόλο του γονέα και εκείνη όχι. Η μάνα σου δεν μπορούσε να παίξει το ρόλο του γονέα. Τα στοιχεία που έβγαλε μετά τη συνταξιοδότηση, όπως σημειώνεις και εσύ στην επιστολή σου, σου φαίνονται και όντως είναι ναρκισσιστικά στοιχεία. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε μια γυναίκα πληρή για τα κριτήρια για τη διάγνωση ναρκισσιστικής διαταραχής, όμως αυτά που περιγράφεις είναι ναρκισσιστικά στοιχεία. Και σίγουρα δεν φταίς εσύ για τον τρόπο με τον οποίο σου συμπεριφερόταν η μητέρα σου μέχρι σήμερα και προφανώς θα συνεχίσει να σου συμπεριφέρεται. Είναι κρίμα, είναι λυπηρό που πήγε 44 χρονών για να το αντιληφθείς αυτό το πράγμα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Και όπως έχεις γράψει και εσύ στο τέλος της επιστολής σου, ο Μαντέλα, όπως λες, λέει: «Εγώ είμαι κυρίαρχος της μοίρας μου, εγώ είμαι ο καπετάνιος της ψυχής μου». Και στην ηλικία που βρίσκεσαι εσύ τώρα και στην ηλικία που βρίσκεται ο καθένας από εμάς που ακούει την ιστορία σου και παραδειγματίζεται από αυτή, όντως το ηθικό μήνυμα είναι ότι μπορούμε εμείς να είμαστε κυρίαρχοι της μοίρας μας και καπετάνιοι της ζωής μας. Φτάνει να συνειδητοποιήσουμε τις δυναμικές που βρίσκονται στην πατρική και τη μητρική μας οικογένεια, μέσα σε ποιες συνθήκες έχουμε μεγαλώσει και έχουμε ανατραφεί, να κατεβάσουμε τους γονείς μας από το βάθρο, να τους δούμε όπως πραγματικά είναι, λίγοι, μικροί, ελλιπείς, ούτως ώστε να μην παίρνουμε στα σοβαρά τις απόψεις τους για μας όταν αυτές είναι επικριτικές, όταν αυτές είναι απορριπτικές, όταν αυτές είναι όπως τις συμπεριφορές και τις απόψεις της μητέρας σου, η οποία ήρθε να τη φιλοξενήσεις για ένα χρονικό διάστημα και ξαναέζησε στην εφηβεία σου. Επίσης εδώ θέλω να τονίσω ότι η κατάθλιψη στο γονέα, τα παιδιά καταθλιπτικών μητέρων και καταθλιπτικών γονέων ταλαιπωρούνται πάρα πολύ ψυχοσυναισθηματικά μεγαλώνοντας. Έχουμε κάνει και βίντεο εξειδικευμένα για αυτό το θέμα, δεν κάνω λάθος, μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, για τις συνέπειες που έχουν στη ζωή τους τα παιδιά των καταθλιπτικών γονέων και δει των καταθλιπτικών μητέρων, ακριβώς επειδή το ζήτημα των καταθλιπτικών μητέρων έχει μελετηθεί εις βάθος και ίσως είναι και πολύ καλή ιδέα να μελετηθεί και το ζήτημα των καταθλιπτικών πατεράδων, γιατί είτε είναι παρόν στην οικογενειακή συνθήκη ο πατέρας, είτε είναι ενεργά, είτε είναι αναμειγμένος ενεργά, ενεργό, με ενεργή τρόπο στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, είτε λείπει, το γεγονός ότι έχει κατάθλιψη επηρεάζει τη σχέση του με τα παιδιά του. Δηλαδή, ακόμη και η απώλεια ενός γονέα, ακόμη και το να μην είναι παρόν ένας γονέας, είναι μια συγκεκριμένη δυναμική μέσα σε μια οικογενειακή σχέση και επηρεάζει με τον τρόπο του το μεγάλωμα των παιδιών. Όπως έχουμε πει όμως και στο vlog το προχθεσινό που αναφέρω, αν εμείς είμαστε
υπεύθυνοι για τη μιζέρια μας ή αυτήν η άλλη, αυτήν εμείς για τη μιζέρια μας ή αυτήν η άλλη, μπορούμε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, να διώξουμε από πάνω μας ενοχές και ευθύνες που δεν μας ανήκουν, να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας ανήκουν και η μεγαλύτερη ευθύνη που μας ανήκει είναι να εξοραϊσουμε τη ζωή μας, να εξοραϊσουμε συναισθηματικά, ψυχικά, πνευματικά, ψυχολογικά τη ζωή μας. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσα από την ψυχοεκπαίδευση, μέσα από τη συνειδητοποίηση των δυναμικών της οικογένειας του καθενός και μέσα από την απόσυση της ευθύνης που δεν μας ανήκει. Τι και αν η μητέρα σου έχει ναρκισσιστικά στοιχεία, εσύ παίρνεις τη ζωή σου στα χέρια σου, ξεκαθαρίζεις ποιες εσύ, ξεκαθαρίζεις που φταίς και που δεν φταίς και αναλαμβάνεις το project να κάνεις τον εαυτό σου ευτυχή. Γιατί όταν προσπαθούμε να κάνουμε τους άλλους ευτυχείς, ποτέ δεν θα τα καταφέρουμε. Η μόνη περίπτωση να καταφέρουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο ευτυχισμένο είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας στο να κάνουμε τον εαυτό μας ευτυχισμένο. Ας το εύχομαι.